είναι το σοου που αγαπήσατε. Επώνυμοι που έκαναν τη διαφορά. Πάνω από 200.000 ευρώ σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Δύο ζευγάρια έτοιμα να ζήσουν το ταξίδι. Dancing for You 5. Λουκάς Χάματσος, Ιωάννα Πολυδίου. Φανή Σοκράτους, Χάρης Χριστοδούλου. Αντωνία Χαραλάμπους, Ερμογέννης Κιτίνης. Παναγιώτης Κυριάκου, Ναταλία Μιχαήλ. Ιωάννα Σκεφκάλη, Στέλιος Χιώτης. Μαρία Μωράρου, Νικόλας Ιωάννου. Κωνσταντίνος Γαβρίλ, Λιρτό Μελετίου. Χριστιανά Θεοδόρου, Τζόνο Λαρίου. Φλόρα Σάρβαλου, Στέλιος Κωνσταντάς. Ευθύγλος Θεοχάρους, Χριστίνα Παπακοσταντίνου. Δημήτρης Παπαδάκης, Μαρίνα Αγγέλου. Νίκη Καραγιώργου, Αντώνης Αντωνίου. Στέφανη Χαραλάμπους, Σάρα Διογένους Μίλε. Καρολίνα Πελενδρίτου, Παύλος Λαζάρου. Κώστας Καζάκας, Έλενα Παπαπαναγιώτου. Αλεξία Αναστασίου, Αντώνης Παπαντονίου. Ιλιάνα Κάκουρα, Μάριος Κούμας. Κρίστοφερ Γεωργίου, Αναστασία Δρακά.
Έμιλη Αντωνίου, Ανδρέας Μωυσέος. Μένια Μαθιουδάκη, Άλεξ Καραλάμπους. Γιώργος Ερωτοκρίτου, Ιωάννα Πρωτοπαπά. Ραφαέλα Χαραλάμπους, Σταύρη Καλοπετρίδου. Κυρίες και κύριοι, η παρουσιάστρια του σοου, Χριστιάνα Αριστοτέλους. Το Dancing for You 5 είναι εδώ. Ένα υπέροχο κοινό. Και είμαστε όλοι πραγματικά πολύ πολύ χαρούμενοι, πολύ ενθουσιασμένοι που είμαστε για άλλη μια φορά ξανά μαζί. Μέσα από το μεγαλύτερο φιλανθρωπικό σόου της κυπριακής τηλεόρασης, καταφέραμε χάρη σε εσάς, χάρη στα δικά σας μηνύματα, χάρη στα δικά σας τηλεφωνήματα, να συγκεντρώσουμε ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό. Αυτή τη φορά λοιπόν το Dancing for You επιστρέφει, είναι το πέμπτο και είναι για τον Βασικάφ. ...22 λαμπερά ζευγάρια, τα οποία θέλουν να κάνουν μια υπέροχη, εξαιρετική πορεία στο Dancing for You. Όλα βέβαια εξαρτώνται και από τη δική τους απόδοση, αλλά και από το τι βαθμούς θα πάρουν από την Επιτροπή και πώς τους ψηφίζετε εσείς. Θα ξεκινήσουμε από την υπέροχη Κρητική Επιτροπή, η οποία προβλέπεται να είναι εκρηκτική. Είναι ένας κύριος πολύ ενθουσιώδης, πολύ αγαπημένος. Κάποιες φορές μπορεί να έχουμε τσακωθεί, παρόλα αυτά όμως αγαπιόμαστε. Για τρίτη φορά λοιπόν είναι στο Dancing for You ο Νίκος Μουρατίδης. Λιός και καυστικός με τα σχόλιά του. Προσέχει τη λεπτομέρεια. Θαυμάζει το ωραίο και στηρίζει πάντα την άποψή του με το δικό του μοναδικό τρόπο. Ο κύριος Νίκος Μουρατίδης είναι απόψε εδώ κοντά μας. Νίκο μου, καλησπέρα. Καλώς μας ήρθες. Καλή χρονιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία. Θέλουμε να ακούσουμε το πιο δυνατό σας χειροκρότημα για τους κριτές μας. Καλή χρονιά. Να ξεκινήσουμε όμορφα. Νίκο, καλή χρονιά σε όλους. Πάρε τη θέση σου και ερχόμαστε σε λίγο κοντά σου. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με το επόμενο μέλος της Κρητικής Επιτροπής, ο οποίος βεβαίως είναι παλιός γνώριμος στο Dancing for You. Είναι η πέμπτη χρονιά που είναι κοντά μας ο υπέροχος Τζέι Καθανασιάδης. Τζέι Καθανασιάδης, ταλαντούχος και επαγγελματίας στο είδος του. Για πέμπτη χρονιά βρίσκεται στην καρέκλα του Κρητή. Ο χορός είναι κομμάτι της ζωής του. Τζέικ, έλα εδώ κοντά μας. Το περίμενε. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά και καλή περαστικά χρονιά. Σου. Ευχαριστώ. Περαστικά είναι. Όλα πιστεύω. Καλά. Τελειώσαμε. Ωραία. Πάρε λοιπόν τη θέση σου να δούμε τι θα ζήσουμε και φέτος. Πού κάθομαι, Νικόλα. Α, μάλιστα. Εδώ. Αρχίσαμε. Ο Νίκος Μουρατίδης βάζει τάξη και τη θέση στην Επιτροπή. Νίκο μου, θέλεις την υπέροχη κυρία δίπλα σου, ε. Όχι, αγάπη μου. Με ρώτησε που κάθεται το παιδί και του είπα. Και του είπες. Λοιπόν. Μη μου αρχίσεις από το πρώτο σοου της Παραξενιές. Εγώ είμαι παράξενη. Περίμενε. Όχι. Περίμενε να ξεκινήσω. Μεταξύ σου και μου, ποιος είναι ο παράξενος. Δεν θέλω να δείχνω. Δεν μ' αρέσει. Δηλαδή δεν. Λοιπόν.
Υπέροχη, πολύ πολύ αγαπημένη κυρία, μια πολύ επιτυχημένη γυναίκα, έχει μια λαμπρή καριέρα και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που φέτος είναι μαζί μας στο Dancing for You. Κυρίες και κύριοι, η Κατερίνα Γκαγκάκη. Κατερίνα Γκαγκάκη, η σιδηρά κυρία της τηλεόρασης και των δημοσίων σχέσεων. Γνωρίζει πολύ καλά τι χρειάζεται για να κάνει τη διαφορά. Είναι έτοιμη να κλέψει τις εντυπώσεις. Είναι υπερλαμπρή και είναι εδώ κοντά μας. Έλα, Κατερίνα μου. Πω, γεια σας. Πω, γεια σας. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Α, είναι ωραία εδώ. Είναι πολύ ωραία είναι εδώ. Είναι πολύ ωραία εδώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σε έχουμε κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ. Ναι, στη μέση. Τι έπαθες. Δεν το γλίτωσες. Η αλήθεια είναι ότι είχαν περάσει χρόνια που καθόταν δεξιά μου ο Νίκος Μουρατίδης. Ξανάρθει η στιγμή. Ναι. Θα το ξαναζήσεις. Ότι θα σου κακοπέσει. Όχι, δεν το είπα αυτό ακόμα. Ας ξεκινήσουμε. Από πού πάω. Κατερίνα μου, πάρε τη θέση σου. Να την πάρω. Όπου θέλεις. Δεν θα σου πω λοιπόν για να μάθεις. Όπου θέλεις. Τζέικ μου, πες με εσύ, να περάσω από πάνω. Να θυμίσουμε και να πούμε μάλλον σε αυτό το σημείο, γιατί είμαστε στο πρώτο μας live. Είναι υπέροχη, λαμπερή πρεμιέρα και την περιμέναμε πώς και πώς εδώ και πάρα πολύ καιρό όλοι μας, η αλήθεια, παραγωγή, ζευγάρια, οι πάντες και βεβαίως ο σκοπός του Dancing for You 5, που είναι ο Πασικάφ. Ας δούμε λοιπόν το πρώτο βίντεο του πρώτου live για να δούμε τον σκοπό που όλοι έχουμε μαζευτεί για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Το ταξίδι μας συνεχίζεται εδώ και 30 χρόνια. Μαζί στη ζωή. Μαζί αγωνιζόμαστε για μια κοινωνία χωρίς καρκίνο. Διεκδικούμε ποιότητα και δικαίωμα στη ζωή σε όλα τα στάδια της ασθένειας. Κανείς δεν χρειάζεται να το αντιμετωπίζει μόνος του. Είμαστε έμπρακτα δίπλα στους ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους που το έχουν ανάγκη. Ελάτε να συνεχίσουμε μαζί στη ζωή και να στηρίξουμε το έργο του Παγκύπριου Συνδέσμου Καρκινοπαθών και Φίλων. Η ζωή μας ανήκει. Η ζωή μας ανήκει και όλοι μαζί παλεύουμε και προσπαθούμε γι' αυτό να συγκεντρώσουμε στο Dancing for You 5 όσα περισσότερα χρήματα μπορούμε για τον Πασικάφ, ο οποίος στηρίζει καθημερινά χιλιάδες συνανθρώπους μας. Μαζί μας στο Dancing for You 5 είναι και η Ορχήστρα Παπηγιών, που νομίζω ότι τους αξίζει ένα θερμό χειροκρότημα, γιατί έχουν δουλέψει πολύ σκληρά για όλα όσα έρχονται στη συνέχεια. Και βεβαίως, συνήθις ύποπτος στο Green Room, ο Βαγγέλης Ευαγγέλου. Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστιανά. Τι ωραία, τι ωραία. Καλησπέρα, Χριστιανά μου, καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή χρονιά να έχουμε. Δώστε μας έτσι ακόμη ένα πιο δυνατό χειροκρότημα. Έχω να σου ομολογήσω, Χριστιανά μου, ότι τα ζευγάρια μας είναι λίγο αγχωμένα. Βαγγέλη μου, εδώ είμαι αγχωμένη εγώ, δεν θα είναι τα ζευγάρια. Εντάξει, θα περάσει. Είναι το δημιουργικό άγχος που λέμε, ρε παιδί μου. Τους έχω καθησυχάσει, νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Είναι όλοι εξαιρετικοί και πανέτοιμοι να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε, στέλνετε τα δικά σας tweets, όπως γίνεται κάθε χρονιά, στο Twitter μας, γράφοντας hashtag Dancing5. Κάγγελο Dancing5, έτσι, Αλεξία μου. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι, Χριστιανά μου, για αυτό το όμορφο ταξίδι. Πανέτοιμοι, να ξεκινήσει αυτή η υπέροχη διαδρομή. Να πούμε βεβαίως ότι όλα τα ζευγάρια μας έχουν αφήσει πίσω τις δουλειές τους και έχουν αφιερώσει χρόνο από την ζωή τους, αφιλοκερδώς. Βρίσκονται όλοι εδώ κοντά μας για να προσπαθήσουμε όλοι μαζί για το Dancing for You 5. Θα πάμε στην επιτροπή μας να μας πείτε έτσι λίγο στα σύντομα όλοι σας τι είναι αυτό το οποίο περιμένετε και θέλετε να δείτε από τα ζευγάρια μας. Τζέικ. Δεν ξέρεις. Λίγο. Πραγματικά βοηθήστε. Εσύ θα πρέπει, εσύ έχεις δει. Έχεις δει τι περιμένεις καινούριο, βρε παιδί μου. Πες μας, πες μου και εμένα που είμαι καινούργια. Δεν περιμένω κάτι καινούριο, να σου πω κάτι. Περιμένεις, Ζήγου. Δεν περιμένω τίποτα καινούργιο. Πολλά τηλεφωνήματα από το κοινό για να μαζέψουμε λεφτά. Μα δεν είναι τίποτα καινούργιο, αυτό λέω. Θέλω να έχει την ίδια επιτυχία που είχε το 4, το 3, το 2, το 1. Μαζί. Πώς να σου πω. Μαζί. Έτσι δεν θέλω. Νίκο μου. Εγώ χαίρομαι που βρίσκομαι και πάλι εδώ για αυτό το φιλανθρωπικό σκοπό. Τι περιμένεις, ερωτήσαμε, δεν της είπαμε πώς νιώθεις. Όχι, ας τον πει πώς νιώθει, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Αρχίσαμε, αρχίσαμε από την πρώτη Κυριακή. Πρέπει να μπει λίγο τάξη εδώ μέσα. Είσαι θεά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι κουκλάρα. Να είσαι καλά, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Περιμένω να σε βλέπω κάθε Κυριακή. Έτσι. Έτσι, ακριβώς, να βγαίνουμε το ίδιο δηλαδή. Έτσι εννοώ.
σε αυτά τα στάνταρ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θέλω να πω στα παιδιά που συμμετέχουν αφιλοκερδώς και θα μας δείξουν τις ικανότητες τους, να μην έχουν άγχος, διότι δεν μπορούμε να κρίνουμε καλλιτέχνες με άγχος. Θα είμαστε όσο μπορούμε πιο επίοικοι, αλλά επειδή είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να βγει ένας νικητής, θα υπάρχουν και καλοί βαθμοί, θα υπάρχουν και μέτροι, θα υπάρχουν και κακοί βαθμοί. Μάλιστα, για να δούμε. Κατερίνα. Εντάξει. 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 Κατερίνα μου, εγώ καταρχήν να σας ευχαριστήσω που με φιλοξενείτε στη φοβερή συγκλονιστική Κύπρο. Δηλαδή, είναι χαρά μας. Τι να πω. Και μετά, να πω το εξής. Που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Τόση ώρα εδώ πέρα γυρνάω από πίσω, όχι πάρα πολύ, γιατί έχει πάρα πολύ κρύο. Μου έκανε εντύπωση το πόσο πολύ κεφάτη και χαρούμενοι είναι όλοι. Δηλαδή, ναι, έχουν άγχος, αλλά είναι κεφάτη, βρε παιδί μου. Είναι έξω καρδιά. Είναι πάμε να διασκεδάσουμε, να περάσουμε καλά. Εντάξει, δεν έχουν χορέψει εδώ μπροστά και τραγουδήσει. Θα τους φύγει αυτό, αλλά εντάξει, ξέρεις, καταλαβαίνεις. Είμαστε πολύ κοντά. Είμαστε. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έφτασε η ώρα. Θα περάσουμε τέλεια. Είμαστε σίγουροι και σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα που είσαι εδώ κοντά μας. Έφτασε η ώρα να υποδεχτούμε το πρώτο μας ζευγάρι. Πρώτο ζευγάρι, λοιπόν, είναι στην κατηγορία του τραγουδιού. Είναι ο Λουκάς Χάματσος και η Ιωάννα Πολυβίου. Πόση αγωνία έχουμε για το πρώτο live. Έχουμε αγωνία εμείς για το πρώτο live. Άμα ανέβουμε πάνω, ξεκινήσουμε, θα φύγει η αγωνία. Δεν θα φύγει, που θα πάει. Ναι. Θα μείνει. Άλλωστε, για καλό σκοπό είναι. Ναι, σίγουρα. Η αλήθεια ότι τα βρήκαμε πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής. Πάμε καλά. Είναι χαρούμενος άνθρωπος, είναι φιλικός, έχει διάθεση για να κάνει πράγματα. Και είναι και μια ηρεμή δύναμη. Μπορείς να κουμπίσεις απάνω της και να στηριχτείς. Ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Και έτσι εγώ νιώθω ασφάλεια. Εγώ πάντα βάζω στόχο. Ναι, και τον κοιτάω μπροστά μου. Ναι. Το καλύτερο. Ναι. Ένας θα είναι ο νικητής. Και ο νικητής εισαγωγικά. Γιατί οι νικητές θα είναι τα παιδιά τα οποία θα βοηθήσουν. Καλή διάθεση να υπάρχει. Πάντα. Καλή διάθεση. Καλή καρδιά να υπάρχει. Ναι. Αγάπη για αυτό που κάνουμε, αγάπη. Όρεξη να βάλουμε. Μπράβο, Γιάννα μου. Έτσι. Να κάνουμε και μια ευχή. Να πάνε όλα καλά. Να κυλήσουν όμορφα Κυριακές μας. Να περνάει ο κόσμος καλά, εμείς καλά. Mm. Αυτό το 2-16 το όμορφο. Ε? Mm-hmm. Που άρχισε έτσι ωραία. Mm. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. Say something, I'm giving up on you. And I'm feeling so small. It was over my head and nothing at all. And stumble and fall. I'm still learning to love, just starting to grow. Say something, I'm giving up on you. I'm sorry that I couldn't get to you. Anywhere I would have followed you. Say something, I'm giving up on you.
Λουκάς και η Ιωάννα, το πρώτο μας ζευγάρι. Λοιπόν, ελάτε λίγο πιο μπροστά. Εδώ κοντά μας. Πώς νιώθετε που είστε το πρώτο ζευγάρι στο Dancing for You 5. Λουκά μου, το μικρόφωνο σου ή εδώ με το μικρόφωνο της Ιωάννας. Πολύ καλά, μας έφυγε το άγχος. Φάγατε την πρώτη κρυάδα. Ναι, τώρα θα το διασκεδάσουμε εμείς. Ναι, χαλαρώσατε εσείς τώρα. Νομίζω ναι, ήταν το καλύτερο αυτό. Φάγαμε την πρώτη κρυάδα. Εντάξει, το χαρήκαμε. Λοιπόν, νομίζω ότι επειδή έχετε πολύ μεγάλη αγωνία να ακούσετε τα πρώτα σχόλια, είστε το πρώτο ζευγάρι. Πάμε κατευθείαν στον Νίκο Μουρατίδη. Νίκο μου. Ξεκινάμε πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Και το κομμάτι πολύ ωραίο και οι ερμηνείες πολύ ωραίες. Δεν φάνηκε αν είχατε άγχος. Ιωάννα, τι κάνεις? Καλά είμαι εσείς. Καλά. Θα σου πει τώρα να πιείτε καφέ, να πείτε τα νέα σας. Έρχεται σε λίγο. Έχω να τη δω από το Your Song. Γι' αυτό λέω, είναι. Τίποτα. Ναι, έχουμε εδώ προσωπικά θέματα, Κατερίνα μου. Όσο μας έλεγε στους βαθμούς της Eurovision, ζήλευες τους διαγωνιζόμενους? Όχι, γιατί ήξερα πόση μεγάλη ευθύνη είναι και πόσο επαγγελματισμός χρειάζεται για να ανέβουν στη σκηνή και μπροστά σε τόσα εκατομμύρια. Ήξερες όμως ότι τραγουδά σωστά. Σωστά πατάω τις νότες. Τώρα τραγουδιστής εδώ λίγο δύσκολο, αλλά μ' αρέσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί τραγουδιστές με μεγάλη καριέρα που δεν τις πατάνε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή δίνουμε βαθμό τώρα? Όχι τώρα, μα τα έχεις ξεχάσει. Θα πάνε στο Βαγγέλη. Κατερίνα μου. Α, σωστά. Εγώ και δεν έχω μικρόφωνο τέτοιο. Μιλάω μόνη μου. Έχεις το. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω, να τα λέμε αυτά από την αρχή. Λουκά, καταρχήν δεν γνωριζόμαστε. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και εγώ το ίδιο που σας γνωρίζω. Ιωάννα, μη μου μιλάτε στο πολιτικό, δεν θα βγάλω μάκρη. Πρέπει να πω ότι εντυπωσιάστηκα, δεν το περίμενα. Και για να είμαι ειλικρινής, όταν κοίταζα, δεν σε γνώριζα. Είχα δει κάποια αποσπάσματα από ίντερνετ και τα λοιπά και στο ρίκ και ούτω καθεξής. Αλλά ρε, παιδί μου, έχεις τελείως διαφορετική εικόνα εκεί. Δηλαδή, του παρουσιαστή, του πιο. Ξέρεις, δεν είχες αυτό το πιο αέρινο που είχες τώρα. Μου κάνει πολύ μεγάλη. Ναι, μη μου λες, μη μου γκρίζεις. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα πάρεις ένα γυναικείο τραγούδι και τόσο αισθαντικό και τόσο αισθησιακό κτλ. Και έκλεισες τα μάτια σου στα σωστά σημεία και σου έκανε τις δεύτερες και το έπαιζες μαζί της. Πάρα πολύ ωραίο ήταν. Ευχαριστώ. Έχω πάρα πολύ καλή δασκάλα και ένα πολύ καλό άνθρωπο. Είναι εμφανές και πρέπει να ξέρεις, την έβλεπα, σε καμάρωνε όσο ερχότανε. Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, οκ. Okay. Πολύ ωραία. Τζέικ. Ξέρεις, με κάλυψε η Κατερίνα στο ότι μου άρεσε τόσο πολύ η αντίφαση που έχεις σαν χαρακτήρας στο δικό σου επάγγελμα και σε αυτό που έχουμε δει τώρα. Αυτό μου άρεσε. Εγώ μια πρώτο live δεν ξέρω αν κάνει κιόλας να δώσω συμβουλές, αλλά επειδή είμαι κινησιολόγος και χορευτής, εντάξει, είχατε άγχος. Λίγο σε αυτό το κομμάτι ήθελε και ένα support, λίγο πιο θεατρικό σαν κίνηση. Όμως, φάγατε την πρώτη κρυάδα και χωρίς υδρότα κιόλας. Μπράβο! Και ευχαριστούμε που είστε εδώ. Καλωσορίσατε. Λοιπόν, μπορείτε να πάτε στο Βαγγέλη να χαλαρώσετε ακόμη περισσότερο. Ευχαριστούμε. Καλή μας αρχή. Να είστε καλά. Βαγγέλη μου, το πρώτο ζευγάρι έρχεται κοντά σου. Και σε πολύ πολύ λίγο και η πρώτη βαθμολογία από την κριτική μας επιτροπή. Να δούμε τι ψάρια θα πιάσουμε στην πρώτη μας βαθμολογία. Λοιπόν, ξεκινάω με τα tweets σας. Ό,τι και να πείτε, αγαπώ Χάματσον, Μπαμπαγκοστίν, Πεζούναν, Καλλιόπουλο. Ντους Πουάν goes to Χάματσος. Και να δείτε που ο Χάματσος θέλει να πάει Eurovision και φέρνει μας το Λάου Λάου. Μάλλον ναι, να θέλει να τραγουδήσει, όπως λένε εδώ οι φίλοι μας. Δεν ξεχνάτε να στέλνετε τα δικά σας tweets στο hashtag Dancing5. Πώς σου φάνηκα, Μάρια μου, ήταν καλή? Ήταν πάρα πολύ καλή. Εγώ σίγουρα αν ευκαιρία πρώτος δεν θα ήμουν, δεν ξέρω πώς ήταν. Να τρέμω. Να τους υποδεχθούμε. Περάστε παρακαλώ, από εδώ, ελάτε. Από εδώ δίπλα μου για να δείξω όλα τα φωτιστικά τα οποία πρέπει να δείξω. Έλα, εδώ στο. Λοιπόν, όχι, τα πήγατε πάρα πολύ καλά και ακούσατε και πάρα πολύ καλά σχόλια. Και έχει ακόμα ένα tweet που λέει «Μα δε βουκούαν ο Χάματσος». Γυαλί. Κούνα, που λέει η μαμά μου. Πάμε με τη βαθμολογία μας. Για πάμε. Έτοιμη λοιπόν για βαθμολογία η κριτική μας επιτροπή. Νίκο μου, ξεκινάω από σένα με παρακαλώ. Βαθμολογία. Θα πηγαίνω πάντα με την ίδια σειρά για τη βαθμολογία σας. Λοιπόν, 7. Ευχαριστούμε. Κατερίνα μου. Εγώ θα δώσω 6, γιατί είναι αρχή ακόμα και πρέπει να πάνε
Να έχουν κάτι να περιμένουν. Να έχουν περιθώριο. Πολύ, πολύ λάρ σε βρίσκω. Είναι το φυσικό μου. Είναι το φυσικό σου. Αλίμονο. Απλόχερα τα μοιράζει. Έτσι είναι τελείω. Μεγαλόδωρη. Καταλαβαίνει, άμα πάμε με αυτού του ρυθμού θα τελειώσουμε στι 4. Ναι, ναι. 6 κι εγώ. Ευχαριστούμε. Ένα εφταράκι, δύο εξαράκια. Νομίζω καλά είναι για αρχή. Πολύ καλά είναι για αρχή. Αυτό βέβαια είναι το 50%. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το υπόλοιπο 50% ανήκει σε όλους εσάς. Και με την δικιά σας ψήφο ή το δικό σας μήνυμα, στηρίζετε και τον Μπασικάφ. Αν θέλετε λοιπόν να στηρίξετε τον Λουκά και την Ιωάννα, εσείς θα πρέπει να καλέσετε στο 931-001 ή με ένα μήνυμα γράφοντας TAF1. Α, όχι, δεν ξεκινήσαμε καλά. Όταν λέω τα τηλέφωνα και τα μηνύματα, πρέπει να κάνετε νόημα στον κόσμο, βεβαίως. Ναι. Αν θέλετε λοιπόν, το SMS είναι το TAF1 και αποστολή στο 5656. Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία και σε εσάς.